βασική ιδέα της ταινίας πηγάζει από τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις στην ελληνική λαϊκή παράδοση, κάτι το οποίο αναπόφευκτα έχουμε όλοι μέσα μας, είτε από ιστορίες που ακούσαμε από τους γονείς μας, είτε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Είναι αλήθεια πως και εγώ, επειδή έχω γιαγιά θρακιώτισσα και ήταν και φαρμακολήτρια και μαμή, δηλαδή από τη μια ξεγεννούσε παιδιά και από την άλλη έφτιαχνε φάρμακα πρακτικά για τα μωράκια, για τους μεγάλους στο χωριό. Μεταξύ των άλλων ήξερε προσευχές, ήξερε γήτιες, ξεματιάσματα και είμαι επηρεασμένη κι εγώ πάρα πολύ. Πιστεύω κιόλας, διότι δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύουμε. Εντάξει, ωραίο είναι να πιστεύουμε και λίγο και σε αυτά, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθινά. Εγώ αυτά τα βλέπω όλα σαν ενδιαφέροντα λαογραφικά στοιχεία. Με εξητάρει, ας πούμε, αυτή η πλούσια φαντασία και το που είναι και διαφορετική σε κάθε περιοχή. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ με μύθους και τα λοιπά, μου αρέσουν και τα παραδοσιακά τραγούδια που έχουν να κάνουν και με έτσι κάποια πιο φαντασιακά στοιχεία και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να τα διατηρήσουμε όλα αυτά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι σημαντική η καταγραφή τους. Δεν πιστεύω σε ότι δεν εξηγείται με τη λογική πολλές φορές. Παρόλο που μου αρέσουν να τα ακούω, δηλαδή τα βρίσκω πολύ ωραία παραμύθια, θεωρώ ότι περισσότερο δημιουργούνται από συμπτώσεις και όχι ότι είναι πραγματικότητες, δηλαδή. Και νομίζω ότι περισσότερο τα δημιουργεί ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή ακούς πράγματα και μετά αρχίζεις και νομίζεις ότι τα βλέπεις, ότι τα ζεις ή είσαι τόσο επηρεασμένος ώστε να συμβεί κάτι και να το αποδώσεις, επειδή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πολλές φορές, να το αποδώσεις εκεί. Προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Βασικά όλα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πίστης, δηλαδή αν πιστεύεις σε κάτι, το προκαλείς. Μικρότερος σίγουρα πίστευα στις δεισιδαιμονίες περισσότερο. Μεγαλώνοντας έρχεται η εκλογήκευση. Μην ξεχνάμε ότι έχω σπουδάσει και φυσικός, οπότε σιγά σιγά τίνω σε μια ρεαλιστικότερη ερμηνεία των πραγμάτων. Μερικές φορές όμως έχει τη γλύκα του να διατηρήσει κάποιες δυσιδαιμονίες, κάποια έθιμα, σαν σημείο αναφοράς, δηλαδή στους παππούδες σου, στην καταγωγή σου. Όχι, δεν πιστεύω στις δυσιδαιμονίες. Δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ κοντά σε κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να μην το νιώθεις, όχι να το πιστεύεις. Νομίζω ότι δεν γίνεται να υπάρξεις, ας πούμε, χωρίς να έχεις τέτοιου είδους σκέψεις, ασχέτως αν έχουν βάση ή όχι. Άμα τα πιστεύεις, επηρεάζεσαι, φοβάσαι πάρα πολύ. Λέω ότι δεν τα πιστεύω. Τώρα το μην αφήσεις ανοιχτό το ψαλίδι στο τραπέζι και τέτοιου τύπου πράγματα, όχι, δεν τα πιστεύω. Αλλά γενικά ότι υπάρχει κάτι παραπάνω και ότι ίσως μαζί με το καλό, όπως πιστεύουμε, υπάρχει το κακό, σίγουρα. Εγώ πιστεύω στις δυσιδαιμονίες. Έχω και ένα προσωπικό σκηνικό που έχω ζήσει με την Καμόρα, οπότε τα πιστεύω και προσέχω. Δεν ξέρω αν πιστεύω ή όχι στις δυσιδαιμονίες και αυτά τα πράγματα, πάντως τα βρίσκω συγκλονιστικά fascinating. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ fascinating. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και το σημαντικότερο από όλα σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες και γενικότερα τα λογραφικά τσιτάτα, τέλος πάντων, είναι ότι είναι πολύ παλιά λόγια. Παλιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και σου δίνουν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση για το πώς υπήρχαμε πριν από 100 χρόνια. Πιστεύω στις δυσιδαιμονίες. Καταρχάς, εγώ πιστεύω στο μάτιασμα. Παίρνω τη μαμά μου κάθε τρεις και λίγο που μου πονάει το κεφάλι να μου ξεματιάξει. Ή εκεί που κοιμάμαι να ξαφνικά βλέπω κάτι όνειρο ότι μπήκε κόσμος μέσα στο σπίτι, κάτι γίνεται, κάποιος με παρακολουθεί. Είναι μεν λίγο φανταστικό αυτό που γίνεται, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και πολύ. Άσε που η νύχτα παίζει και διάφορα παιχνίδια, μια γάτα που πέρασε και δεν είδες ότι είναι γάτα και νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Φτουφτουφτου. Όπως είπα, αυτές οι ιστορίες με τους θρύλους και όλα αυτά, μπορεί να μην τα πιστεύω, αλλά μ' αρέσουν. Δηλαδή, και μου θυμίζουν και λίγο λαϊκά τραγούδια, δημοτικά τραγούδια, παραλογές κτλ. Και με συγκινούν κιόλας. Και πες, είχα την τύχη να
να δω και ένα φάντασμα. Δηλαδή, επειδή πιστεύω, προκαλώ πολλές φορές και τα στοιχιά και τα φαντάσματα και ακούω φωνές στα δάση και ακούω την ανάσα του Πανός στην Αρκαδία. Όχι, δεν θα έλεγα ξεκάθαρα, ούτε και ναι. Αλλά γενικά πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε, ειδικά με τον τρόπο που ζούμε σήμερα. Αλλά σε κάποιες στιγμές μπορούν να έρθουν και να μας συναντήσουν.